Selects από την American Express. Εν τούτο εξοικονόμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τις οικονομικές ειδήσεις από τη financialmirror.tv. Μεγάλες πιθανότητες δίνει η Fitch σε σημερινή της έκθεση στο στοίχημα πως η παγκόσμια οικονομία έχει σταματήσει πια να συρρυκνώνεται και σύντομα, κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του τρέχοντος έτους, θα αρχίσει να ανακάμπτει. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οίκο, η οικονομία επιτέλους σταθεροποιείται, αν και στο μεσοπρόθεσμο διάστημα οι προκλήσεις στο δημοσιονομικό μέτωπο θα επιμείνουν. Αν και η ανάκαμψη θα γίνει πραγματικότητα, θα είναι ωστόσο αδύναμη και η ανεργία θα συνεχίσει να αυξάνεται στο μεγαλύτερο μέρος του 2010 και έτσι δεν αναμένεται να δούμε τις κεντρικές τράπεζες να προχωρούν σε αύξηση επιτοκίων πριν τα τέλη του 2010. Η Fitch εκτιμά πως το κυβερνητικό χρέος θα αγγίξει το 100% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία μέχρι το 2012 και μέχρι το 2013 αντίστοιχα, ενώ στη Γαλλία και τη Γερμανία θα ξεπεράσει το 90% του ΑΕΠ μέχρι τα μέσα της επόμενης δεκαετίας. Σε αρνητικό έδαφος βρέθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη για πρώτη φορά τον Ιούνιο, με τις τιμές καταναλωτή να υποχωρούν κατά 0,1% σε ετήσια βάση, όπως ανακοίνωσε η Eurostat. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, ο πληθωρισμός σημείωσε αρνητικό πρόσημο για πρώτη φορά από τη δημιουργία της Ευρωζώνης το 1999. Το Μάιο, ο δείκτης τιμών στις 16 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκε στο 0,0%. Η πτώση των τιμών αποδίδεται στην κάμψη της τιμής του πετρελαίου και των τροφίμων, καθώς και στη χειρότερη οικονομική κρίση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία έχει περιορίσει τη δυνατότητα των εταιριών να προβούν σε αυξήσεις. Συρρήκνωση ρεκόρ εμφάνισε η Βρετανική οικονομία κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, καθώς η ύφεση έπληξε τον κλάδο της βιομηχανίας από την κατασκευή μέχρι τις υπηρεσίες. Ειδικότερα το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν συρρυκνώθηκε κατά 2,4% από το προηγούμενο τρίμηνο, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ύφεση από το 1958, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία της χώρας. Την ίδια ώρα, αύξηση παρουσίασαν οι τιμές κατοικίας στη Βρετανία για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Ιούνιο, υποδηλώνοντας πως η αγορά ενδεχομένως να σταθεροποιείται. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Nationwide, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,9% σε μηνιαία βάση, με το ετήσιο ποσοστό της μείωσης να διαμορφώνεται στο 9,3%. Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν οι δείκτες στις ευρωπαϊκές αγορές, ενώ νωρίτερα παρουσίαζαν κέρδη. Ο Dow Jones αναμένεται να ολοκληρώσει σήμερα το καλύτερο τρίμηνο της δεκαετίας. Το ράλι του κλάδου των εμπορευμάτων και η λιανική αντισταθμίζεται από τα ιδιαίτερως αρνητικά στοιχεία για την αγγλική οικονομία, που κατέγραψε τη μεγαλύτερη συρρήκνωση από το 1958. Άνοδος για τη μετοχή της Rio Tinto, της τρίτης μεγαλύτερης μεταλλουργίας παγκοσμίως, καθώς οι τιμές του χαλκού είναι κοντά σε υψηλά 22 ετών σε εξαμηνιαία βάση. Στο 1,1% βρίσκεται η BHP. Αξίζει να σημειωθεί πως το χρηματιστήριο της Ιαπωνίας έζησε το καλύτερο τρίμηνό του από το 1995, αφού από τον Απρίλιο σήμερα τα κέρδη του Nikkei έφτασαν στο 23%. Σύμφωνα με τους αναλυτές, στήριξη στις μετοχές παρήχε η αυξημένη αισιοδοξία των επενδυτών πως τα χειρότερα για την οικονομία έχουν παρέλθει. Ανωδικά κινήθηκε το ευρώ έναντι του δολαρίου μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Βρετανίας. Στις 4 ώρα Κύπρου το ευρώ ενισχύθηκε έναντι του δολαρίου στα 1,4130 δολάρια, ενώ έναντι της λίρας κατέγραψε κέρδη στις 0,85 λίρες ένα ευρώ. Έναντι του γιεν ενισχύθηκε στα 135,60 γιεν ένα ευρώ. Άνοδο καταγράφει η τιμή του αργού αγγίζοντας υψηλό 8 μηνών, καθώς το δολάριο υποχωρεί και ενώ διατηρούνται οι ανησυχίες για την προσφορά εν μέσω των επιθέσεων στην Ιγυρία. Στις 4 ώρα Κύπρου η τιμή του για συμβόλαια παράδοσης του αργού ενισχύεται στα 71,70 δολάρια το βαρέλι. Υπενθυμίζεται πως η Κίνα, η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα σε κατανάλωση ενέργειας, ανακοίνωσε την αύξηση των εγχώριων τιμών πετρελαίου έως και 11% για να ενισχύσει την παραγωγή. Ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι που επιλέξατε τη financialmirror.tv για την οικονομική σας ενημέρωση.